Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε αδιέξοδο οδηγεί και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς στην ασφαλιστική αγορά ο έντονος ανταγωνισμός στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Οι εταιρείες μειώνουν συνεχώς τα τιμολόγια τους προσπαθώντας να κερδίσουν μερίδια αγοράς και αυτό ειδικά σε μια περίοδο που η κίνηση και άρα και τα ατυχήματα αυξάνονται μπορεί να αποβεί καταστροφικό ειδικά για τις μικρότερες ασφαλιστικές. Οι εταιρείες, όπως επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές, έχουν επιδοθεί σε ένα παιχνίδι μηδενικού αποτελέσματος όπου δεν φαίνεται να κερδίζει κανείς. Η ανωδική πορεία του δείκτη ζημιών στο αυτοκίνητο αφήνει στο παρελθόν τα μεγάλα περιθώρια κέρδους. Τα αποθέματα κερδών των προηγούμενων τετών θα εξαντληθούν σύντομα, υποστηρίζουν, και η αύξηση των τιμολογίων τότε θα είναι αναγκαστική. Θεσμικά και πρακτικά θέματα θα κρίνουν τους όρους πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί μέσα στο επόμενο πεντάμηνο, καθώς τον Ιούνιο αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Αν και το Υπουργείο και η διοίκηση της ΔΕΗ πιστεύουν ότι το market test, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα έχει επιτυχία, όλα θα κρυθούν στις πραγματικές συνθήκες του διαγωνισμού. Στο market test συμμετέχουν 40 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ωστόσο τηρούν στάση αναμονής, με κάποιους από τους μεγάλους παίκτες να δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν, χωρίς να δείχνουν όμως μέχρι στιγμής διάθεση να θέλουν να είναι εκείνοι που θα μπουν πρώτοι στο παιχνίδι. Η παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών MasterPass από την Mastercard αλλάζει την εμπειρία του e-shopping, αποθηκεύοντας όλες τις κάρτες και τις διευθύνσεις σας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Επισκεφτείτε το masterpass.gr, κάντε την εγγραφή σας στο ψηφιακό wallet της συνεργαζόμενης τράπεζας επιλογής σας και ψωνίστε online από οποιαδήποτε συσκευή σας. Από τις 4 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2018, μάλιστα, για κάθε αγορά άνω των 10 ευρώ, οποιαδήποτε κάρτα Mastercard μέσω MasterPass, κερδίζετε 5 ευρώ επιστροφή σε όλα τα συνεργαζόμενα e-shops με το σήμα MasterPass. Αναζητήστε τα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Τιμών και με τις 788,91 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,11% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.